Η ώρα είναι 9 το πρωί και ο Μένιος Φουρθιώτης μεταφέρεται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στην 6η πτέρυγα του Κορυδαλού. Μετά την απολογία του χθες στον ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέως κατηγορούμενος για 2 κακουργήματα και 7 πλημελήματα. Μένιο, έχεις καταδηλώσεις? Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 2 ποινικοί που πήραν το δρόμο, ο ένας για τις φυλακές Μαλανδρίνου και ο άλλος για τις φυλακές της Λάρισσας. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δεν υπάρχει εμπλοκή τους στις ποινικές πράξεις, οι άνθρωποι δούλευαν security και αυτή είναι η μοναδική εμπλοκή που έχουν με τον κύριο Φουρθιώτη. Οι απολογίες των κατηγορουμένων διήρκεσαν 6 ώρες με τον Μένιο Φουρθιώτη να καταθέτει πριν απολογηθεί πολυσέλιδο υπόμνημα, αρνούμενος μέχρι τέλους ότι μεταξύ άλλων σκηνοθέτησε τις 2 επιθέσεις εναντίον του σπιτιού του, μία με Καλάσνικοφ και μία με εμπριστικό μηχανισμό, προκειμένου να αποκτήσει και πάλι αστυνομική φρουρά. Τα στοιχεία της αστυνομίας που υπάρχουν στη δικογραφία πάντως είναι άκρως επιβαρυντικά. Δεν βρισκόμασταν καν στα σημεία των επιθέσεων τις επίμαχες ώρες. Η μοτοσικλέτα δεν είχε σχέση με εμάς. Η δική μας είχε μηχανική βλάβη. Δεν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Την ίδια ώρα, η ανάλυση δεδομένων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προχωρά. Και μάλιστα, όπως αποκάλυψε το Open, ο ένας από τους 2 ποινικούς ταυτοποιήθηκε ως μέλος πείρας που ανατείναζε ATM, καθώς το DNA του βρέθηκε σε ευρήματα από απόπειρα ανατείναξης ATM στην Αττική. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να προσθεθούν στη δικογραφία, όπως και ό,τι άλλο προκύψει από την ανάλυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών που έχουν κατασχεθεί, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.